Λέγομαι Στεργίλης Μιλτιάδης, είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αμυγού Παναμπιλουργών. Αντιπροσωπεύουμε 18 συλλόγους από την Ελλάδα, 3.000 τα εγγεγραμμένα μέλη. Οι επιπτώσεις από την φορολογία στο κρασί και τώρα το αναμενόμενο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φέρνουν μεγάλη ανησυχία για τον κλάδο μας. Περισσότερο θίγεται βέβαια ολόκληρος ο αμυλογενικός κόσμος, αλλά θίγεται πολύ περισσότερο η μεσαία κατηγορία, ένα 80% του κόσμου, οι οποίοι πρέπει να, αν δεν πουλήσουν το κρασί ή το τσίπορο για να αναπληρώσουν τα έξοδα της επόμενης χρονιάς, καταστρέφονται, θα αναγκαστούν να αποσυρθούν. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι θέμα που το ζητήσαμε εμείς, αναμενόμενο ήταν μετά από την καταγγελία των αποσταγματοποιών εις βάρος των διημέρων, οι οποίοι αφεύγουν boomerang για τους δικούς τους υπολογισμούς, τους οποίους δεν τους προβλέψανε και έτσι πάνε στο 100%. Αυτή η καταγγελία συμπαρασύρει τον δικό μας κλάδο σε αρνητικές καταστάσεις. Ήταν και ένα από τα βασικά αιτήματα αυτό στα μπλόκα του Δαμασίου και του Τυρνάβου για τα διήμερα. Βεβαίως. Ναι. Καταφέρονται όλοι κατά των διημέρων. Έχω να πω ότι το αντίποστο κάνουν, δεδομένου ότι η παραγωγή αυτού του κλάδου φτάνει δεν φτάνει 3 με 4 μήνες να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση. Ζητήσαμε και προτείνουμε από το Υπουργείο πιστοποιήσει διαχωρισμό από τους παρανομούντες, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ένας καζάνι πάνω από στο χώρο του πάνω από 2 καζάνια και να λέγεται διήμερος. Αυτός δεν είναι διήμερος. Ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας δώσει όνομα του παραγωγού, στοιχεία απόσταξης από το τελωνείο και στοιχεία καταλληλότητας από ένα πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο για την προστασία του κοινού. Έτσι δίνουμε την ευκαιρία αυτή και την πρόταση στο Υπουργείο να διαχωρίσει από τους παρανομούντες τον δικό μας κλάδο και έτσι να συνεχίσει να ζει έπελο καλλιέργεια. Με αυτά τα μέτρα και με αυτές τις καταστάσεις καταστρέφεται όλη η Ελλάδα. Τώρα, σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ στο Δελήχιο Ίδρυμα για το χήμα τσίπορο και τις προοπτικές του, μπορούμε να πούμε έτσι τα συν και τα πλήν μαζεμένα? Κοιτάξτε, είναι αυτό τώρα θέμα βούλησης της κυβέρνησης και μπροστά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πώς θα χειριστεί το θέμα για να προστατέψει αυτό το κλάδο. Τα συν για τον αγρότη φυσικά θα είναι προφανώς πιο ανεβασμένο εισόδημα και καλύτερες απολαβές σε μια δύσκολη περίοδο. Δεν θα λέγαμε για ανεβασμένο εισόδημα, έστω να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το προϊόν εμείς και στις προτάσεις που λέει το Υπουργείο κάνει την συνεταιρισμούς, είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί πολλές φορές και έδειξε ότι δεν περπατάει, δεν τρέχει. Και η μεσαία κατηγορία, το 80% περίπου του κλάδου μας από τα 3.000 εγγεγραμμένα μέλη, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν όλοι να συστήσουν εινοποιία και να κάνουν καταστάσεις επαγγελματικής διαδικασίας. Άλλωστε, το προϊόν το δικό μας, το ελληνικό σταφύλι από τους διήμερους, δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί και να αφομοιωθεί αυτό από τις υπάρχουσες ήδη εγκαταστάσεις των αποσταγματοποιών. Ως εκ τούτου, θα αναγκαστεί ο κόσμος να αποσυρθεί και να καταστρέψει τα αμπέλια, εάν δεν προστατευτεί η αμπελοκαλλιέργεια, ο τελευταίος πρωτογενής τομέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.